Ψηφίζονται απόψε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα στήριξης των συγγενών, των θυμάτων και των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Να τον ακούσουμε τι λέει και θα έρθουμε στη συνέχεια στη σύνδεσή μας με την Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σεβασμό σημαίνει σεβασμό στην αλήθεια. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, καθώς φαίνεται, να πορευθεί και σε αυτό το τραγικό συμβάν στον ίδιο δρόμο που πορεύτηκε μια τετραετία. Απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στην ευθύνη, απέναντι στη δικαιοσύνη. Και θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο γεγονός. Τα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων που θα ψηφίσουμε σήμερα. Θα περίμενε κανείς ως μια ελάχιστη πράξη σεβασμού και ενσυναίσθησης αυτά να είναι αποκλειστικό θέμα της σημερινής διαδικασίας. Ενός σχεδίου νόμου, αποκλειστικά γι' αυτό. Αλλά τι επέλεξε η κυβέρνηση? Να φέρει ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι αφορά τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και τις ρυθμίσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, με μόλις 21 από τα 132 άρθρα του να αφορούν αυτό το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα 111 άρθρα είναι ετερόκλητες διατάξεις διάφορων υπουργείων και βεβαίως εξυπηρετήσεις τελευταίας στιγμής, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια στους ανθρώπους που χάσαμε και στους συγγενείς τους. Αλλά θα έλεγα ότι καθρεφτίζει, ακόμα και σε επίπεδο συμβολισμού, 4 χρόνια διακυβέρνησης σε μία στιγμή. Ή ακόμα χειρότερα θα έλεγα ότι αυτά τα 4 χρόνια που η μία κρίση έρχεται μετά την άλλη, έχουμε μια κυβέρνηση που βαφτίζει τις πληγές, τις μεγάλες πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας ως αναπότρεπτες, ως εισαγόμενες και ακόμα χειρότερα τον άδικο χαμό 57 συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων και πολλών νέων παιδιών, ως θυσία.